Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα το επεισόδιο μας είναι μοναδικό, γιατί θα φτιάξουμε ένα φαγητό, σνακ, πείτε το όπως θέλετε. Θα φτιάξουμε μία φριτάτα, ουσιαστικά μία ομελέτα τηγανιού, τεράστια, οικογενειακή μερίδα, με μπέικον και γλυκοπατάτα. Θα είναι απολαυστικότατη, πανεύκολη και πεντανόστιμη, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε μία τηγανάρα πάνω στη φωτιά. Να σας πω ότι όλη η διαδικασία γίνεται και σε ένα σκεύος. Απλά θα μας πάρει περισσότερη ώρα και εγώ δεν θέλω να πάρει παραπάνω ώρα. Θέλω να τη φτιάξουμε γρήγορα, γιατί είναι μία συνταγή που φτιάχνεται σε χρόνο ρεκόρ πραγματικά. Λοιπόν, έχω μία γλυκοπατάτα και η γλυκοπατάτα δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Είναι superfood, είναι πεντανόστιμη. Πραγματικά, όπου και να τη βάλουμε, κάνει το φαγητό μας πεντανόστιμο. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε είναι τα ωφέλη που έχει η γλυκοπατάτα στην υγεία μας. Θεωρείται υπερτροφή, ένας από τους καλύτερους υδατάνθρακες που μπορούμε να τρώμε. Πάρα πολύ αντιοξειδωτική, πάρα πολύ νόστιμη και πάρα πολύ εύκολη στη χρήση. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε. Επειδή εμείς δεν μεγαλώσαμε γλυκοπατάτα, εγώ προσωπικά όταν ήμουν πιτσιρικάς, γλυκοπατάτα δεν είχε πουθενά για να αγοράσω. Τώρα πια υπάρχει παντού και πρέπει όντως να μάθουμε όλοι να τα χρησιμοποιούμε. Είναι καλύτερη σαν τρόφιμο από την κανονική πατάτα, από άποψη διατροφική. Έχει περισσότερες θερμίδες, αλλά δεν μας πειράζει. Γιατί όλα τα καλούδια που έχει πραγματικά την απογειώνουν και τη θέλουμε στη διατροφή μας. Τώρα θέλω να τη σοτάρω, οπότε θέλω να κόψω μικρές φέτες εδώ. Και επειδή θέλω να τη σοτάρω σχετικά γρήγορα, να την ψήσω, θα την κόψω μικρά-μικρά κομματάκια. Πάνε εύκολο, κοίτα εδώ. Έτσι όπως είναι, κάτσε να κόψω και εδώ πέρα άλλη μια φέτα. Τέλεια. Και έτσι όπως είναι, το κλασικό σύστημα αυτό. Το ξέρεις, που παίρνω, κόβω σε φέτες, μετά κόβω σε μικρά-μικρά κομματάκια εδώ. Τύπου χοντρό μπρινουάζ. Εδώ, καρεδάκι. Και εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα να την ψήσουμε. Θέλω να προσθέσω στο τηγάνι μου και βούτυρο και λάδι. Θα προσθέσουμε 2 κουταγιές της σούπας ελαιόλαδο, που το θέλουμε καθαρά για να βοηθήσουμε το βουτυράκι να μην καεί, και θέλουμε το βούτυρο για γεύση. Οπότε ρίχνω τη γλυκοπατάτα μέσα. Και μόλις γλύψουμε τη γλυκοπατάτα, ήρθε η ώρα και για το βουτυράκι μας. Δεν θα τσιγκουνευτούμε και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βούτυρο λούρπα κανάλατο αλουμινόφιλο. Παρασκευάζεται από 100% αγελαδινό γάλα, χωρίς συντηρητικά και δεν περιέχει καθόλου αλάτι. Χρειαζόμαστε μία γεμάτη κουταλιά της σούπας. Πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε βουτυράκι, το χρειάζεται η γλυκοπατάτα. Θα αρωματιστεί, θα πάρει υπέροχο άρωμα και βέβαια το χρησιμοποιήσουμε συνέχεια και για να φτιάξουμε και την ομελέτα μας. Οπότε, λάδι μαζί με βούτυρο, εδώ. Και μαζί με το βούτυρο, τι πάει φιλελάκι, κρατάω λίγο το βούτυρο στην άκρη γιατί θα χρειαστώ συνέχεια και για και την υπόλοιπη συνταγή. Τι χρειάζεται οπωσδήποτε το βούτυρο φιλελάκι σε αυτές τις συνταγές? Ένα συγκεκριμένο αρωματικό, το φασκόμηλο. Φασκόμηλο σε περίπτωση που δεν βρείτε φρέσκο, αν και έχει σε όλες τις αγορές πια, σίγουρα θα βρείτε αποξηραμένο και μας κάνει μια χαρά. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Εδώ μαζί με το βούτυρο, παρέα, θα ρίξω το φασκόμηλο και μία σκελίδα σκόρδο εδώ, πετούλες. Θα λιώσει μέσα στο βούτυρο και ουσιαστικά θέλω να αρωματίσω το βούτυρο με φασκόμηλο και συνδυαστικά και τα τρία είναι κάτι μοναδικό. Φασκόμηλο, σκόρδο, βούτυρο, αντεγιά, η συνταγή έχει πάει 10 επίπεδα πάνω. Αλλά τι πέρι, και δεν το λυπηθώ, και ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ένα μπερνουαζέτ. Να κάνουμε ένα βούτυρο που θα έχει γεύση από φουντούκι. Οπότε, αλάτι, πέρι, φασκόμηλο, κόρδο και κοιτάξτε εδώ. Αντεγιά. Και τώρα. Κανονικά εδώ πέρα η γλυκοπατάτα μου θέλει περίπου 4-5 λεπτάκια μέχρι που να μαγειρευτεί. Μπορούσαμε να τη βγάλουμε και να συνεχίσουμε τη διαδικασία με τον bacon. Αλλά επειδή εγώ θέλω να πάω γρήγορα και να πάω real time, έχω ένα ωραίο σκεύος που μπαίνει στο φούρνο, 30 εκατοστά. Θα βάλω πάνω στη φωτιά, χαμηλή φωτιά. Εδώ. Ήρθε η ώρα για τον κύριο bacon. Κύριος bacon είναι εδώ. Μπράβο, γι' αυτό το πήρα έτσι. Το πήρα ολόκληρο κομμάτι. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε sexy. Άμα το πάρετε σε φέτες, δεν γίνεται sexy. Γιατί είναι από μόνο του κομμένο. Οπότε, λαρντόνς όπως λέμε, τα κόβουμε σε ωραία κομμάτια. Εδώ, και εδώ, και εδώ. Στη φωτιά. Και συνεχίζω και με τα υπόλοιπα. Ρίχνω και το υπόλοιπο μπέικονάκι μου μέσα, εδώ. Και αρχίζω να σουτάρω το μπέικον εδώ. Γιατί όλη η διαδικασία του φαγητού θα γίνει σε αυτό το τηγάνι. Αυτό το θέλουμε μόνο για να ψήσουμε τις γλυκοπατάτες. Εδώ. Τώρα, πάμε να ετοιμάσουμε το μείγμα με τα αυγά μας. Το μείγμα είναι πάρα πολύ εύκολο. Ένα μπολ. Και σπάμε μέσα τα αυγά, όλα. Κάνουμε μία φριτάτα, μία ιταλική ομελέτα. Αλλά τώρα θα μου πείτε τι ιταλικό έχει εδώ πέρα. Τίποτα, απλά οι Ιταλοί το ονομάσανε, ενώ εμείς δεν το έχουμε ονομάσει. Τα αυγουλάκια μας πάνε μέσα. Θα προσθέσω μέσα το μπέικιν, το γάλα,
και ό,τι αρωματικά θέλετε να βάλετε, μπορείτε να ρίξετε. Σε περίπτωση που δεν βάλετε φασκόμηλο στη συνταγή σας, σίγουρα πρέπει να βάλετε αρωματικά εδώ. Κάποιο θυμάρι, κάποια ρίγανη, κάποιο δεδρολίβανο. Βάλτε ό,τι σας αρέσει. Εγώ επειδή έχω βάλει το φασκόμηλο, και το φασκόμηλο θα συνεχίζει να δίνει γεύση όση ώρα ψήνεται η φρυτάτα μου στο φούρνο. Δεν θα προσθέσω τίποτα άλλο. Λοιπόν, πιπεράκι μέσα. Αλάτι, δεν θα το λυπηθώ. Και ανακατεύω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Έχουμε να σπάσουν τα αυγά. Μπέικιν, γάλα, αυγουλάκια για να φουσκώσει η φρυτάτα να γίνει σεξι. Και ουσιαστικά είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Μόνο που χρειάζεται είναι να σουταριστεί το μπέικον μας εδώ, για να δώσει τι κατάσταση βρίσκεται. Μια χαρά, σουτάρετε. Αλλά επειδή το μπέικον μου δεν έχει λιπαρά, βλέπετε ότι δεν έχει βγάλει λιπαρά, πρέπει να βοηθήσω λίγο το τηγάνι. Πώς θα το κάνω αυτό? Με λίγο ακόμα βουτυράκι, μία κουταλιά της σούπας. Λουρπακ, πάει και αυτό μέσα. Αφήστε το να λιώσει και μόλις λιώσει θα ψηθεί το μπέικον και ουσιαστικά θα κάνω ένα μίξ από όλα για να βάλω την ομελέτα μου μέσα στο φούρνο, τη φρυτάτα μου. Λοιπόν, εδώ σοτάρω το μπέικον μαζί με το βουτυράκι και συγχρόνως πάντα έχω στο νου μου τι, δίπλα τη γλυκοπατάτα. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που έχει γίνει. Και μόλις σοτάρω το μπέικον, ήρθε η ώρα να προσθέσω τι. Γλυκοπατάτα, σκόρδο και φασκόμηλο μέσα στο τηγανάκι μου. Σβήνω τη φωτιά, κάνω ένα μικρό ανακάτεμα όλα τα υλικά. Χρειαζόμαστε βούτυρο για τη συνταγή γιατί αλλιώς θα κολλήσει η ομελέτα μας και δεν θα ψηθεί. Κοιτάξτε εδώ ένα μείγμα. Μπέικον, γλυκοπατάτα. Η γλυκοπατάτα έχει ψηθεί. Ψήνεται μπαμ μπαμ. Και ήρθε η ώρα να προσθέσω τα αυγά μου. Έτσι όπως είναι, ρίχνω τα αυγά μέσα. Σβήνω τη φωτιά, ρίχνω το τυρί από πάνω. Το παρακάνετε γιατί το τυρί θα αφήσει να φουσκώσει η ομελέτα μας εδώ. Και έτσι όπως είναι, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς. Θα ρίξω μέσα για περίπου 20-30 λεπτάκια όση ώρα θα πάρει για να ψηθεί η φρυτάτα μου. Μόλις βγει καυτή, θα σερβίρουμε κατευθείαν. Και η φρυτάτα μου είναι έτοιμη. Μα κοιτάξτε εδώ. Είναι πραγματικά χάρμα οφθαλμών. Είναι πάρα πολύ ωραία. Φουσκωτή, νόστιμη. Να τη βγάλω από το σκεύος φιλελάκι να την αφήσω εδώ μέσα. Κοίτα. Κοίτα εδώ πόσο φανταστική που είναι. Κανονικά δεν την κόβουμε κατευθείαν. Περιμένουμε λίγη ώρα, αλλά εγώ θα κόψω ένα κομμάτι. Και εδώ. Πες δεν τους τρέχω τα σάλια. Είναι η στιγμή που όντως λίγο μου τρέχουν τα σαλάτια. Αλλά τι να κάνουμε. Δυστυχώς μόνο εγώ θα μπορέσω να τη δοκιμάσω και όχι εσείς, γιατί είναι εδώ. Κοιτάξτε εδώ πόσο φουσκωτή και υπέροχη έχει γίνει. Βλέπετε, χνίζει, αναγία μου. Θα την κάνουμε έτσι λίγο πιο ολοκληρωμένη, λίγο ρόκα εδώ, λίγα ντοματίνια, ίσα να υπάρχουν. Ό,τι θέλετε, εδώ και εδώ, πρέπει. Τίποτα άλλο. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Έτσι όπως είναι, πιρουνάρα και κατευθείαν. Το σκόρδο, το βούτυρο, το φασκόμηλο, το μπέικον, η γλυκοπατάτα. Έχουν δουλέψει όλα τόσο αρμονικά μεταξύ τους. Το πραγματικά το αποτέλεσμα είναι άρτιο, δηλαδή είναι τέλειο, δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Είναι η τέλεια φρυτάτα, η τέλεια συνταγή. Διατροφικά είναι full σε πρωτεΐνη. Θα σας αρέσει πάρα πολύ και μόλις το δοκιμάσετε θέλω να μου στείλετε φωτογραφίες να δω τι έχετε κάνει. Η συνταγή είναι φανταστική, μοναδική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Subscribe στο κανάλι μας. Φιλάκια πολλά. Μοναδικό.